Καλημέρα! Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου! Τι κάνετε καλέ! Τι κάνετε καλέ! Εσένα ρωτάω, είσαι καλά! Ναι! Πες good morning! Good morning! Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου! Εγώ είμαι η Γιώτα Δευτέρα και πόσο του μήνα έχουμε σήμερα, Κατερίνιο? Δευτέρα 14 Μαρτίου! Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Εμείς είμαστε καλά, η ώρα είναι 9. Έχουμε ετοιμαστεί να πάμε στο σχολείο γιατί σήμερα δεν έχουμε σχολικό λόγο βλάβης. See you later, alligator! Μόλις συνέβη σε ένα κοσμοϊστορικό γεγονός 14 Μαρτίου του 2022, 9:34 το πρωί, ακούγοντας για κάποιο λόγο του Νίκου Οικονομόπουλου, μόλις βρήκα πάρκινγκ κάτω από τη σχολή μου. Τονίζω, δίπλα σε μετρό Αλίμου. Όταν λέω δίπλα εννοώ στα 30 μέτρα, με τη βενζίνη στα 2,40. Έλα, αυτό πρέπει να σημειωθεί, σε 10 χρόνια θα το βλέπουμε και δεν θα το πιστεύουμε. Καλημέρα. Λοιπόν, επίσης να πω ότι σήμερα έχω το επαναληπτικό στην Λάουρα για τα χείλη μου, να πάω να βάλω το υπόλοιπο 0,5, το οποίο αποφασίστηκε ότι θέλουμε να μπει. Οπότε πάμε να κάνουμε την νουτ παρουσίαση στα νέα τμήματα και πάμε να κάνουμε χείλη. Καλημέρα σας. Το έχουμε πει το καλημέρα 100 φορές σήμερα, από το πρωί φαίνεται καλημέρα, το έχω πει κι αυτό. Γιατί τι έγινε? Δεν έχω οδηγό σχολικού. Κατά τα άλλα όμως όλα καλά. Ναι, όλα καλά. Μοντελάρα σήμερα βάψαμε παρουσίαση νουντ. Έλα αγάπη μου να σε κάνω ένα story. Γιατί εδώ τα κορίτσια υπομονούν να βάψουν. Καλημέρα. Έσχασε με την καλημέρα, έσχασε. Τι γίνεται κορίτσια? Όλα καλά. Πώς πάμε μέχρι εδώ, πώς φαίνεται, πώς σας φαίνεται η πορεία? Για να δούμε και τα κορίτσια τα υπόλοιπα που διάλε... Τι όμορφη που είστε σήμερα, κυρία Ελευθερία. Ευχαριστώ πολύ, παιδί. Γεια σας, κυρία Μαργαρίτα. Γεια σας. Προϊόντα θα πάρετε? Βεβαίως, τα πάντα. Αυτές είναι οι μαθητριές μας, παιδιά. Και είναι οι καλύτερες. Έχουμε τις καλύτερες. Έλα, σταμάτα το έργο. Γεια σας, βρίσκομαι στην Λάουρα και ήρθα να κάνω επαναληπτικό στα χείλη μου. Τραβάω από το κινητό γιατί ξέχασα την κάμερα μέσα στο αυτοκίνητο και ήρθα μεταξύ. Λόγω του ότι είχε πάρα πολύ κίνηση και πάμε τώρα λίγο να δούμε τι θα κάνουμε. Η αλήθεια είναι ότι έχω άγχος, παρόλο που την προηγούμενη φορά σας έλεγα ότι δεν πόνεσε, δεν έκανε, δεν έρανε. Θα δείξει. Μου διασέτα όλα. Σε σένα μιλάω, μη γελάς. Θα τα μιλάσω μωρέ, περίμενε. Λοιπόν, δεν νιώθω τίποτα, περδίκη θα είσαι. Μίλησέ μου λίγο, είμαι σκληροπυρηνική πελάτσα. Είσαι μια χαρά είσαι, μια χαρά είναι. Δεν πείθει, το λέει, το είπε με μισή. Μια χαρά είναι. Ήρθα παιδιά, ήρθα να βάλω το επόμενο 0,5. Χθες το βράδυ σε έστειλα να βάλω ένα. Αλλά όχι. Πες μου τι σκέφτηκες εκεί την ώρα. Ότι έχει ευθυστεί πάρα πολύ και εδώ δεν φτιάχνουμε κάποιες, γι' αυτό... Ευχαριστώ πάρα πολύ, αυτό ήθελα να ακούσω και φαντάζομαι και όλο το κοινό. Όχι. Ναι. Ούτε κάνω. Ξέρω. Έλα Νόρα, σε θέλουμε κάμερα μαν. Παιδιά, θα έχουμε και κάμερα μαν σήμερα. Λοιπόν, Νόρα, γεια σου. Εγώ είμαι η Γιώτα. Άσε κάτω το σφουγγάρι. Δεν θα είσαι στο βίντεο, θα είσαι πίσω από το βίντεο. Ωραία. Έλα, σε θέλουμε. Καλά, παιδιά, είπαμε, δεν έχει τελείως ανώδυνο. Τρελαθούμε. Λοιπόν, παιδιά, βραδινή ρουτίνα Κατερίνας στα πάρα πολύ γρήγορα. Να πω ότι έχω κάνει αλουρονικό στα χείλη από ό,τι θα είδατε κιόλας. Έχω βάλει ένα email. Το πρώτο 0,5 ήταν στο προηγούμενο vlog. Σήμερα το υπόλοιπο 0,5 14 ημέρες αργότερα, σύμφωνα και με το που το χρειαζόταν. Έλα, Κατερίνα μου! Τι γίνεται, όλα καλά? Πού σε καλέ? Κάπου εκεί μέσα, χαμένη στο μπάνιο. Τι γίνεται,
Λοιπόν, έχουμε βραδινή ρουτίνα, η ώρα είναι 10, συνήθως κοιμόμαστε στις 9.30, αλλά επειδή ο άνθρωπος από το σχολείο είναι άρρωστος με το σχολικό, την πάω εγώ, οπότε την πάω μία ώρα πιο αργά. Οπότε κοιμόμαστε και λίγο πιο αργά. Είμαι ευέλικτη σε αυτό. Παίζαμε τώρα με τις κούκλες. Εδώ τις βάζαμε για ύπνο. Μισό λεπτό να σας δείξω, παιδιά. Εδώ έχουμε ταΐσει, έχουμε ποτίσει, έχουμε στρώσει όλες τις κούκλες μας για ύπνο. Η λειτουργία μας έχει ως εξής: κάνουμε ντουζι μπάνιο κάθε μέρα, λούζουμε τα μαλλιά ανά τρεις μέρες, το σώμα κάθε βράδυ. Δεν θα σας το δείξω προφανώς αυτό. Είναι εδώ μέσα στο μπανάκι της. Το στόκε. Το στόκε μπάνιο που έχω από την γέννησή της, το οποίο το είχα για ταξίδια. Εδώ έχω στρώσει το κρεβάτι, ντυνόμαστε. Κάθε βράδυ διαβάζουμε δύο παραμύθια και ακούμε άλλο ένα ηχογραφημένο παραμύθι εδώ από Disney. Τα έχω όλα εδώ μέσα. Διαλέγει αυτή. Και μετά κοιμόμαστε. Έχουμε τεράστια βιβλιοθήκη βιβλίων. Είναι πολύ σημαντικό για μένα να διαβάζουμε βιβλία και παραμύθια. Και το ηχογραφημένο ουσιαστικά το έχει επειδή... έτσι, για να έχει κάτι, αλλά έχω πάρα πολύ μεγάλη συλλογή βιβλίων. Μπορώ μια μέρα να κάνω ολοκληρωμένο βίντεο για αυτό. Ναι. Για κλείσε το φως. Κλείσε το φως και πες καληνύχτα. Και καλή βραδιά. Good night. Ciao, ciao. Ο Γκαστόν παρά είναι αλαζόνας και ματαιόδοξος για τα γούστα της. Κλείστο. Μια μέρα. Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, γεια σας, δεύτερη μέρα vlog σήμερα, είναι Τρίτη και 15 του μήνα. Αχ, έχει γενέθλια η φίλη μου, Τιτίκα καλέ, να ζήσεις Τιτίκα και χρόνια πολλά, μεγάλη να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Θα γιορτάσουμε την Πέμπτη στο Αμίκος, θα πιούμε τα κοκτέιλ μας και θα φάμε του σκασμού. Γεια σας, λοιπόν. Δεύτερη μέρα, το αποτέλεσμα είναι αυτό. Δεύτερη μέρα και εγώ δεν έχω κινητό. Μάλλον έχω μόνο κινητό γιατί έχω ξεχάσει την κάμερα στο μαγαζί. Αλλά αυτό δεν μας εμποδίζει στο να βλογκάρουμε. Σε λίγη ώρα θα έχουμε υλικό από το κινητό. Εδώ η Κατερίνα, το κλασικό λειτουργήμα κάθε πρωί για ένα τέταρτο για να φάει τα κορνφλέκς της. Όσο εγώ συνήθως δεν ετοιμάζομαι, φτιάχνω την τσάντα της. Αλλά τώρα που δεν έχουμε οδηγό μέχρι και σήμερα, ετοιμάζομαι παράλληλα. Κάτι πολύ light και φυσικό, παιδιά. Φοράω μόνο την κρέμα στο πρόσωπό μου. Λίγο υγρό ρούζ, highlighter, μάσκαρα, brow gel χωρίς καν να τα έχω βάψει και lip glow. Απολύτως τίποτα άλλο. Λοιπόν, τα χείλη μου είναι αυτά σήμερα. Εννοείται όπως και την προηγούμενη φορά περιμένουμε να ξεπριστεί το είδημα γιατί είναι φρεσκοχτυπημένα. Πάω τώρα να ντυθώ. Εδώ ολόκληρο στούντιο, YouTuber της καρδιάς μας. Έρχεσαι για διατροφή και θα σου μάθει να κάνεις βίντεο, παιδιά. Για μίλησέ μας λίγο εδώ για το στήσιμο. Γιατί καταρχάς έχεις τέτοιο στήσιμο? Γιατί κάνουμε... πώς θα κάνουμε γύρισμα από τέτοια τελειότητα γι' αυτό. Ναι. Και έχω δικό μου στούντιο πια. Ναι. Να φέρω και τα beauty αν είναι εδώ. Το έχουμε... πώς το λένε, αυτή η μεριά του γραφείου είναι δική σου, αυτή είναι δική μου. Λες να το κάνουμε έτσι, το σκέφτομαι πολύ σοβαρά, ξέρεις. Γιατί όχι. Ναι, πολύ που θα δουλεύουμε μετά. Λοιπόν, μας είχατε κάνει ένα Q&A την προηγούμενη φορά, μάλλον εμείς σας το είχαμε κάνει και εσείς απαντήσατε... Ωραία τα λέω. Και εσείς κάνατε κάποιες ερωτήσεις και εμείς θα σας τις απαντήσουμε τώρα. Βασικά όχι εμείς, εγώ, καλύτερα να μην μιλάω. Εδώ, ο κύριος. Μαζί. Μαζί. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, Δημήτρη, θα ξεκινήσω εγώ με μια ερώτηση, την πιο βασική από όλες. Μίλησα μας λίγο για το Icarian Diet, γιατί δεν έχουν καταλάβει, ρωτάνε εμένα και εγώ τα εξηγώ, ξέρεις, τα μακαλίστηκα τα δικά μου. Λοιπόν, η διατροφή που κάνουμε, έτσι που εφαρμόζει η Ιώτα, η Icarian Diet, είναι βασισμένη στη διατροφή των κατοίκων της Ικαρίας, που είναι το νησί ανάμεσα στις 5 περιοχές στον κόσμο που έχουν πιο καλή υγεία και ζουν πολλά χρόνια. Αλλά είναι σημαντική και για τη ρύθμιση του βάρους, αλλά και για την υγεία συνολικά. Οπότε είναι μια διατροφή που βασίζεται σε τρόφιμα κυρίως φυτικής προέλευσης, δηλαδή έχει λιγότερο κρέας και έχει περισσότερα όσπρια, περισσότερα φρούτα, περισσότερα λαχανικά, ξηρούς καρπούς. Τα ίδια πράγματα λέμε λοιπόν. Βλέπεις μια χαρά το μάθα κι εγώ. Ερώτησε πριν μια κοπέλα από τι αποτελείται το πρόγραμμά μου και πώς το φτιάχνεις. Πώς, ναι. Πού το βασίζεις. Λοιπόν, κάποιες βασικές αρχές, κάτσε να σου δώσω το τηλέφωνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάποιες βασικές αρχές στη διατροφή είναι αυτές που κάνουμε στο Icarian το μοντέλο. Δηλαδή είναι και να έχουμε συγκεκριμένα μακροθρεπτικά ώστε να έχουμε την υγεία
Και μετά η απώλεια που πετυχαίνει να είναι όλοι εντοπισμένοι στο λίπος. Δηλαδή δεν είναι να χάσει πολλά κιλά ή πολύ γρήγορα, είναι ό,τι χάνει να είναι λίπος. Οπότε το ένα κομμάτι είναι αυτό τη διατροφή. Το άλλο κομμάτι είναι για το περιβάλλον. Δηλαδή κοιτάμε να μην υπάρχει food waste, ώστε να είναι οργανωμένο το πρόγραμμα και να μην πετυχαίνεται φαγητό. Mm-hmm. Οπότε. Ακολουθεί αυτό το πράγμα σε όλους. Τις βασικές αρχές τις ακολουθούμε σε όλους. Αλλά μετά όλα τα προγράμματα είναι εξατομικευμένα. Οπότε με βάση τις συνήθειες που μου είπες εσύ στις γεύσεις που σου αρέσουν ή στο πρόγραμμά σου, έχουμε κάνει εξατομικευμένα πράγματα ώστε να σου ταιριάζει και να είναι εύκολο να το ακολουθήσεις. Άρα εδώ που ρωτάει μία κοπέλα, περίμενε, πώς μπορούν, κάπου το είδα, να το ακολουθήσουν αυτό το πρόγραμμα από μακριά. Γιατί έχεις πει ότι με το application μπορούν να το ακολουθήσουν και από μακριά. Πώς γίνεται αυτό? Ναι, ακριβώς. Τρία βήματα. Το ένα βήμα, υπάρχει μια εφαρμογή που έχουμε δημιουργήσει, η οποία την διατροφή αυτή μπορεί να την εφαρμόσεις οπουδήποτε και αν θέλεις και αν βρίσκεσαι στον κόσμο. Οπότε τα βήματα είναι τρία. Το ένα είναι να απαντάς ένα ερωτηματολόγιο στην αρχή. Από τις απαντήσεις που θα δώσεις, στη συνέχεια η ομάδα μας των κλινικών διαιτολόγων, των ψυχολόγων, βγάζουν το δικό σου εξατομικευμένο πρόγραμμα. Το δεύτερο βήμα είναι μέσα στην εφαρμογή καταγράφεις ό,τι τρως. Οπότε τραβάς φωτογραφίες, τι τρως, γράφεις τις απορίες σου. Κάνω και εγώ αυτό. Ναι, και online εκείνη την ώρα ο διαιτολόγος μπορεί να σε συμβουλέψει και να σε καθοδηγήσει. Συνήθως σου λέει μαζέψου. Ναι. Όχι, σου λέει και μπράβο να τα κάνεις σωστά. Ναι, το λέει αυτό. Και το τρίτο βήμα είναι ότι παράλληλα με την διατροφή δίνουμε και οδηγίες για την άσκηση ή για την ψυχολογία, πώς να καταφέρεις να διαχειριστείς και το συναισθηματικό φαγητό. Πώς μπορείς να καταφέρεις να διαχειριστείς το συναισθηματικό φαγητό? Λοιπόν, πολύ καλή ερώτηση. Πολλές φορές τι κάνουμε, συνδυάζουμε, είμαστε σαν πώς είναι ένα κινητό που άμα παίζεις πολύ τελειώνει η μπαταρία. Κάπως έτσι είμαστε και οι άνθρωποι, δηλαδή σκεφτόμαστε τόσο πολλά πράγματα μέσα στην ημέρα. Κάποια στιγμή έχουμε κουραστεί και δεν θέλουμε να διαλέξουμε τι θα φάμε για βραδινό. Mm-hmm. Οπότε είναι πολύ εύκολο εκεί το βράδυ, ενώ είσαι κουρασμένος, να κάνεις μια κακή επιλογή για τη διατροφή σου. Οπότε το μυστικό ποιο είναι? Από το πρωί, ας πούμε σαν διαχείριση, έχω αποφασίσει τι θα φάω το βράδυ. Οπότε με αυτόν τον τρόπο το έχω προετοιμάσει το βραδινό. Δεν θα πετύχει πάντα, αλλά είναι πολύ πιο εύκολο να ακολουθήσω το βραδινό αν το έχω προγραμματίσει παρά να διαλέξω συναισθηματικά όταν είμαι κουρασμένος τελευταία στιγμή. Α, αν βρει έναν τρόπο να φτιάχνετε εγώ μόνο του. Αυτό ναι, είναι το επόμενο project αυτό που δουλεύουμε. Ναι. Οπότε ένα κομμάτι είναι τη οργάνωση, ας πούμε. Από πριν θα έχει αποφασίσει τι θα φας για βραδινό. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν μπορεί να πει, το ακολουθώ. Το ακολουθεί με μεγάλη συνέπεια. Mm. Ξέρεις τι, δεν χρειάζεται να γίνει τέλεια το πρόγραμμα. Πρέπει να γίνει με μικρές ατέλειες. Το είπες. Ναι, το είπα. 157.000 άτομα είναι αυτά. Ναι. Okay. Πώς μπορώ να μειώσω την επιθυμία για φαγητό? Άστο, να μην το συζητήσουμε αυτό. Λοιπόν, πόσο κοστίζει ένα μηνιαίο πλάνο? Θα σας απαντήσει για το μηνιαίο πλάνο του application. Από εκεί πέρα, αν θέλετε πληροφορίες για εδώ διαζώσεις συνεδρίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε. Πώς επικοινωνώ μαζί σου? Μπορούν να στέλνουν κάποιο email στο Icarian Diet Clinics. Θα σας βάλω στο σελίδα που κάνω. Μέσω του site, ναι, ή να κοινωνήσουν τηλεφωνικά. Αλλά ούτως ή άλλως μέσω της εφαρμογής του website μπορούν να δουν όλες τις πληροφορίες. Από εδώ δεν μπορούν να περάσουν να κλείσουν ραντεβού. Μπορούμε και εδώ πέρα. Ωραία, ποια είναι η διεύθυνσή μας? Κύπρο 55. Μάλιστα, το σκέφτηκες. Κύπρο 55. Ωραία, λοιπόν, τι τροφές δεν πρέπει να τρώμε για το σπλαχνικό λίπος? Λοιπόν, το σπλαχνικό λίπος είναι καλή ερώτηση. Υπάρχουν τριών ειδών λίπος στο σώμα. Το ένα είναι το υποδόριο, αυτό που βλέπεις στην κοιλιά, ας πούμε. Το φοβό δηλαδή. Ναι, που έχουμε όλοι, κάτω από το δέρμα. Υπάρχει αυτό που είναι το σπλαχνικό, που είναι το επικίνδυνο λίπος. Okay. Είναι αυτό που είναι εσωτερικά γύρω από τα όργανα. Ωραία. Γύρω από το ύπαρ, το σηκώτη, γύρω από το πάγκρας, γύρω από τα αγγεία. Αυτό θέλουμε να είναι πολύ χαμηλό για την επικίνδυνο και την υγεία. Και υπάρχει και ένα τρίτο, εντάξει, που είναι μέσα στους μυς, που λέγονται μυδομυϊκά τριγλυκερίδια. Οπότε αυτό το λίπος το επικίνδυνο συνδυάζεται με το κοιλιακό λίπος. Όσο πιο πολύ λίπος έχεις στην κοιλιά, συμπαρασύρει περισσότερο λίπος και γύρω από τα όργανα. Δηλαδή σκέψου ότι τρώω περισσότερο, γεμίζει υποδόρια το λίπος και μετά όταν δεν έχει που να πάει αρχίζει και πηγαίνει γύρω από τα εσωτερικά όργανα. Αλλά αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Okay. Για καρδιακιακό κίνδυνο.
Επίσης, ανεβάζει το σπλαχνικό και το πολύ αλκοόλ. Ναι. Ναι, όχι υπερβολές. Ναι, στο αλκοόλ, όχι υπερβολές. Τι σημαίνει πολύ αλκοόλ. Ναι, κρασί. Mm. Κρασί. Τι δεν τρώμε όμως. Τι δεν τρώμε. Κοίτα, έχει να κάνει στο σπλαχνικό γενικότερα, στον καρδιακιακό κίνδυνο, αποφεύγουμε το πολύ κόκκινο κρέας. Okay. Και σίγουρα δεν τρώμε αλλαντικά, εξεργασμένο κρέας. Το οποίο στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι πλέον ξεκάθαρο καταγορούνται ως καρκινογόνα. Αλήθεια. Ναι. Όχι, θα τρώμε πολύ σπίτι. Όχι, πρέπει να τα μειώσετε άμεσα. Ή να τα εξαλείψετε τα αλλαντικά. Η Κατερίνα τρελαίνεται. Πρέπει να τα βγάλει από τη διατροφή. Πάρα πολύ ωραία. Καλά, αλήθεια, καλά που είναι αυτό. Γιατί θα τρώμε πραγματικά. Όχι, τρώμε. Ναι. Τρώει. Όλα τα αλλαντικά πρέπει να τα βγάλουμε. Και μετά όχι υπερβολές, αλλά αν κάποιος κάνει μια ισορροπημένη διατροφή και μειώσει το βάρος του, θα μειωθεί και το σπλαχνικό και ο κίνδυνος. Mm. Οπότε αν κάποιος είναι υπέρβαρος ή παχύσαρκος, μειώνοντας το συνολικό βάρος, διορθώνεται και το σπλαχνικό, δηλαδή πάνε μαζί αυτά τα δύο. Πώς παίρνουμε κιλά. Λοιπόν, αυτή την ερώτηση τη διάβασα πάρα πολλές φορές και θέλω να σας βρίσω εσάς που την κάνετε, αλλά απάντησε την, σε παρακαλώ. Πώς παίρνουμε, όχι, υπάρχει μεγάλη μερίδα κόσμου που θέλει να βάλει βάλω. Να βάλεις. Φυσιολογικά κιλά φαντάζομαι, όχι να βάλει και. Δεν κατάλαβα τώρα αυτή την ερώτηση, εγώ πραγματικά δεν μπορώ να την καταλάβω. Ναι, κοίτα, είναι δύο περιπτώσεις. Είναι κάποιος που είναι λιποβαρής. Ναι. Που είναι υπερβολικά αδύνατος και θέλει να βάλει κιλά και δεν τον νοιάζει αν θα είναι εμείς ή λίπος. Αλλά η μεγαλύτερη μερίδα είναι αυτή που θέλουν να βάλουν εμείς. Όταν φαίνεται πιο ωραίο το σώμα και να είσαι και πιο υγιής. Ναι. Ένας εύκολος τρόπος είναι να μην χάνεις τα γεύματα και να πίνεις πολλούς χυμούς. Okay. Δηλαδή σαν εύκολο. Φρέσκους. Φρέσκους. Αλλά αν ανταλλάξεις το νερό που έχει 0 θερμίδες με χυμούς, τότε σίγουρα θα έχεις κάποιες έξτρα θερμίδες. Mm-hmm. Οπότε είναι η οργάνωση και πολλούς χυμούς μέσα στην ημέρα. Έτσι, δύο βασικοί. Γι' αυτό που θέλει να χάσει βάρος είναι το αντίθετο, να μην πίνετε πολλούς χυμούς, να τρώτε φρούτα. Εγώ κάνω αντικατάσταση με πολλά ζύρω μερικές φορές στο νερό, αν σας ενδιαφέρει. Στα μάτια μου με κοιτάζετε. Λοιπόν, από απόσταση τι μπορούμε να κάνουμε μαζί σου, φαντάζομαι μόνο το application. Γίνονται και online ραντεβού, αλλά για μένα η εφαρμογή είναι πολύ πιο, έχει πολύ περισσότερες δυνατότητες, γιατί έχεις αυτό που λέμε το 24-ωρο coaching, ναι, δηλαδή ναι, ναι, ναι. Μπορείς όλες τις απορίες σου live να τις λύνεις, έχει πολύ περισσότερα πράγματα να κάνεις. Η εφαρμογή του μου στέλνει πιο πολλά notifications από ότι το WhatsApp μου και το iMessage μου, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, και αυτό το διάβασα πολύ και δεν ξέρω καν αν καταλαβαίνω τι λένε, αλλά αυτό το FODMAP, τι είναι αυτό. FODMAP αυτό. Yeah. Έχει αποτέλεσμα η διατροφή χαμηλή σε FODMAP σε άτομα με ευερέθηση στο έντερο. Yeah. Καταρχάς, τι είναι το FODMAP, να το ξεκινήσουμε από εκεί. Ωραία, είναι πολύ καλή ερώτηση. Όλο και οι περισσότεροι άνθρωποι πάσχουν από κακή λειτουργία του πεπτικού συστήματος. Ναι. Μία από αυτές τις περιπτώσεις είναι αυτό που λέμε το σύνδρομο ευερέθησης του εντέρου. Mm-hmm. Κάποιοι που τον ενοχλούν πολλά τρόφιμα επηρεάζεται και από το στρες πολύ. Οπότε υπάρχουν κάποιες οδηγίες που λέμε χαμηλές δίαιτα, χαμηλές σε φόντμα, οι οποίες αυτές δεν έχουν πάρα πολλές σκήνες, δηλαδή δεν έχουν πολλές σαλάτες, δεν έχουν πολλά φρούτα. Δεν έχουν ολικής άλεσης προϊόντα. Οκ. Αλλά αυτό μου το έχεις κόψει όταν είχαμε πει για το πλήξιμο. Μπράβο, ακριβώς. Οπότε, ναι, η δίαιτα χαμηλή σε φόντμα λειτουργεί πολύ καλά σε κάποιον που έχει σύνδρομο ευερέθησης του εντέρου. Όμως δεν χάνεις κιλά έτσι εύκολα, φαντάζομαι. Όχι, χάνεις και κιλά, δεν επηρεάζει. Okay. Μπορεί να συνδυαστούν και τα δύο μαζί. Αλλά γενικά το πλέον το τι τρώμε πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Κάθε φορά που τρως, έχεις να διαλέξεις ανάμεσα στο να τρως για να υπερασπιστείς την υγεία σου ή να τρως για να επιβαρύνεις την υγεία σου. Mm. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό να ρυθμίζουμε σωστά το μικροβίωμα. Το μικροβίωμα είναι η καλή λειτουργία τα βακτήρια που είναι μέσα στο έντερο. Δηλαδή, σκέψου πως υπάρχουν καλά και κακά βακτήρια. Αν κάποιος νιώθει συνέχεια ότι έχει παλινδρομήσεις ή νιώθει συνέχεια ότι είναι πολύ πιεσμένο το έντερο του και δεν νιώθει καλά, πάνε να πει ότι πρέπει μια φλεγμονή. Οπότε αυτή τη φλεγμονή πρέπει να τη ρυθμίσει. Mm-hmm. Μια δικιά μου ερώτηση, πες μας για ποιο λόγο μας τραβάνε αυτά τα κακά φαγητά. Δηλαδή τώρα εγώ, αν με βάλεις να σκεφτώ McDonald's και να σκεφτώ σαλάτες, προφανώς θα μου τρέχουν τα σάλια με τα McDonald's. Ναι, θα σου πω, είναι διαφορετική λόγη. Αρχικά μπορεί να επηρεάζεται κάποιος γονιδιακά. Δηλαδή αυτό που λέμε ότι οι γεύσεις περνάνε μέσα από τα γονίδια, είναι κάποιος sweet tooth, ας πούμε τώρα σου πάρα πολύ τα γλυκά. Αυτό ισχύει. Αυτό έγιναν έρευνες σκέψου σε δίδυμους.
οι οποίοι έχουν ακριβώς το ίδιο DNA και μεγαλούσαν σε διαφορετικές οικογένειες. Mm. Δηλαδή, μια οικογένεια είχε δύο παιδιά, δεν μπορούσε να τα κρατήσει. Το ένα παιδί μεγάλωσε στην Ευρώπη και το άλλο μεγάλωσε στην Αμερική. Αλλά αυτοί έχουν ίδιο DNA. Οπότε τι βρέθηκε. Τους βρήκαμε σε μεγαλύτερη ηλικία, αυτές είναι πολύ σημαντικές έρευνες για τα γονίδια, και είχαν και οι δύο, πέρα από ίδια εμφάνιση, ίδιες γεύσεις. Mm-hmm. Δηλαδή αρέσαν και στους δύο τα αλμυρά ή αρέσαν και στους δύο τα γλυκά. Και ήταν ίδιες με τους βιολογικούς γονείς. Οπότε κληρονομούμε τους γευστικούς κάλικες. Αυτό ισχύει. Αλλά από εκεί και πέρα είναι και λίγο μεγαλώνοντας η επιβράβευση που πολλές φορές οι γονείς, εντάξει δεν κατηγορούμε τους γονείς, έχουν και πολλά να κάνουν, αλλά πολλές φορές και σε αυτό το αν κάτι καλό παιδί θα σου πάρω ένα γλυκό. Για αυτή είμαι εγώ, δεν ήταν η μάνα μου. Ναι. Αν κάτι καλό παιδί θα σου πάρω ένα γλυκό, ουσιαστικά τι λες στο παιδί, ότι το γλυκό είναι η επιβράβευσή σου. Οπότε μεγαλώνοντας, καταλαβαίνω, όταν έχουμε στρες, όταν είμαστε λίγο πιεσμένοι, τι θέλουμε πάντα, τη μητέρα στην επιβράβευση τη οικογένεια. Οπότε είναι λίγο πιο εύκολο να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ένα εύκολο τρίκ ποιο είναι, όταν παρουσιάζουμε ας πούμε ένα φαγητό που θέλουμε να δοκιμάσει το παιδί και είναι καινούριο, μπορούμε να το παρουσιάζουμε όπως θα παρουσιάζαμε ένα γλυκό. Δηλαδή να πεις, αυτό είναι πάρα πολύ νόστιμο, όχι είναι υγιεινό, γιατί ξέρεις, ναι. πάρα πολύ νόστιμο, το έχουμε μόνο για σήμερα, επειδή ήσουν εξαιρετικός, θα φάμε αυτό, δηλαδή λίγο πρέπει να ξεγελάσεις και τα παιδιά καμιά φορά. Το κάνω, αυτό κάνει. Διαχ, αυτό να το φας εσύ. Ναι, ναι, εντάξει, αυτό είναι πριν να γίνει και λίγο πιο νωρίς. Δεν πετυχαίνει πάντα, αλλά είναι λίγο, ξέρεις, σιγά σιγά και συμπεριφορικά μπορούμε να κατευθύνουμε τα παιδιά, γιατί υπάρχει και αυτό που λέμε τα νεοφιλικά και νεοφοβικά παιδιά. Mm-hmm. Τα νεοφιλικά παιδιά είναι μια ηλικία εκεί ανάμεσα στα, γίνεται στα 2 με 4 και μετά είναι στα 7 με 9 περίπου. Τα νεοφιλικά παιδιά είναι τα παιδιά που θέλουν να δοκιμάσουν καινούργιες γεύσεις και είναι έτοιμα, και τα νεοφοβικά παιδιά είναι αυτά που δεν θέλουν να δοκιμάσουν και τα δύο είναι σωστά. Εντάξει, δεν είναι σωστό και λάθος, απλά θέλει λίγο περισσότερη υπομονή. Για κάποια παιδιά είναι πιο εύκολο να δοκιμάζουν και για κάποια παιδιά είναι πιο δύσκολο. Αλλά φαίνεται ότι πλέον όλα τα παιδιά από την ηλικία των 2 ετών έχουν δικαίωμα στη γεύση. Mm-hmm. Οπότε δεν πρέπει να πιέσεις το παιδί να φάει κάτι. Πρέπει να του δώσεις το χρόνο. Έτσι είναι, πρέπει να του δώσεις το χρόνο για να το κάνει μόνο. Όπως είναι στα δεις, ας πούμε, μια ταινία και θα πεις «Μ' αρέσουν τα θρέλερ, δεν μ' αρέσουν οι κομμωδίες». Ναι. Κάπως έτσι είναι και στις γεύσεις στα παιδιά. Όλα. Εντάξει, δεν υπάρχει. Ξέρεις τι, το τέλειο δεν υπάρχει. Και ξέρεις, είναι μια από τις σκέψεις που λέμε τα sabotage, αυτός που μας σαμποτάρει. Δηλαδή, ή θα το κάνω τέλεια ή δεν θα το κάνω καθόλου. Mm-hmm. Είναι αρκετά δύσκολο όλο αυτό με τα παιδιά και εγώ καταλαβαίνω τους γονείς που δυσκολεύονται στη διαχείριση τόσων πραγμάτων. Για μένα είναι ένα μικρό βήμα τη φορά. Δηλαδή, όσο πιο κοντά είσαι σε αυτές τις οδηγίες, τόσο το καλύτερο. Ναι. Οπότε, σίγουρα κάνεις πάρα πολλά από αυτά σωστά. Ένα βήμα τη φορά. Πόσο της εκατό λίγος έχω αυτή τη στιγμή? 17,9%. Ένα χειροκρότημα θέλω εδώ πάνω. Ένα αργό χειροκρότημα. Λοιπόν, πόσα γεύματα κάνουμε την ημέρα, 6 δεν είναι, μαζί με τα σνακ? Όχι. 5, πόσα είναι? Πόσα κάνεις εσύ γενικά? Α, είναι διαφορετικό. Ναι. Εγώ έχω πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, ενδιάμεσο και βραδινό. Ναι, θα σου πω, τα τρία γεύματα, αυτό που λέμε τα πολλά γεύματα, δεν είναι ίδιο για όλους. Τι έχει βρεθεί, για αυτούς που γυμνάζονται ή έχουν κάνουν άσκηση, βάζουμε περισσότερα. Ωραία. Για αυτούς που δεν γυμνάζονται ή κάνουν ένα καθεστικό τύπου ζωή, δουλειά, τα τρία γεύματα είναι τα βασικά. Οπότε πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, αν πεινάς συνδυάμεσα τα σνακ. Αλλά δεν είναι αναγκαστικό να κάνεις πολλά γεύματα συνέχεια. Μη χαίρεσαι, τα σνακ είναι μόνο φρούτα. Κέτο, τι είναι, α, και αυτό το διάβασα πολλές φορές, γνώμη για κέτο. Ναι. Τι είναι το κέτο? Η κέτο diet και το γονική διατροφή είναι μια διατροφή που ουσιαστικά βασίζεται πάρα πολύ σε πρωτεΐνες και κυρίως ζωικής προέλευσης. Δηλαδή τρώνε πάρα πολύ κρέας, δεν τρώνε φρούτα, δεν τρώνε σαλάτες, τρώνε ψάρι, αυγά. Δηλαδή είναι μια περιοριστική διατροφή. Προσωπικά δεν συμφωνώ καθόλου. Α, και μια κοπέλα πιο πάνω έχει γράψει κάνω κέτο ένα χρόνο. Πειράζει? Ναι, πειράζει. Πειράζει. Πειράζει.
Δεν συμφωνώ καθόλου, γιατί πρέπει να βλέπουμε και την απώλεια, αλλά και πώς θα διατηρήσεις την απώλεια για πάντα. Είναι αυτό που λένε ότι τα χάνεις με τη μία και τα ξαναβάλεις στο καπάκι με το που ξεκινάς να τρως φυσιολογικά. Ναι, είναι πολύ πιο εύκολο να τα πάρεις και επίσης είναι και ανθυγιεινό. Δηλαδή έχει φανεί πως ανεβαίνουν τα τριγλυκερίδια, ανεβαίνει η χοληστερίνη και για μένα δεν είναι σωστό ούτε για το περιβάλλον. Δηλαδή είναι πάρα πολύ μεγάλη κατανάλωση σε κρέας. Το κρέας γενικά έχουμε δει, ούτε εγώ προσωπικά vegetarian τρώω, αλλά η υπερκατανάλωση συνδέεται με πολλά προβλήματα υγείας, οπότε δεν συμφωνώ και επίσης δεν συμφωνώ και για τόσο μεγάλο διάστημα σίγουρα. Mm-hmm. Και εγώ το αγαπώ το κρέας. Εσύ προσφέρεις και διατροφή για να βάλει κάποιος κιλά? Ναι, φυσικά. Και για να χάσει και για να βάλει και να διατηρήσει. Okay. Περιλαμβάνει κυρίως φρούτα και λαχανικά η συγκεκριμένη διατροφή, το είπαμε αυτό. Ναι, ναι. Κανονικά η οδηγία είναι 5 μερίδες του ιδανικού για τις ίνες που έχουν τα φρούτα. Με βάση τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι 5 μερίδες φρούτα και λαχανικά την ημέρα. Ναι. Οπότε είναι 2 σαλάτες και αντίστοιχα 2 με 3 φρούτα την ημέρα. Ναι. Θεωρείς σωστό το vegan, αυτό που κάνουν το κίνημα με τα vegan που είναι όλα vegan και τρώνε? Δεν θα μπορούσα να το κάνω ποτέ, το λέω από τώρα, δεν το κατηγορώ, δεν θα μπορούσα να το κάνω ποτέ. Ναι. Δεν δίνω ούτε γάλα, ούτε τυριά, ούτε φέτα, δεν μπορούσα να το σκεφτώ. Το θεωρείς ανθυγιεινό καταρχήν? Εξαρτάται. Okay. Εξαρτάται. Μία βιταμίνη αυτή, η B12, που λέμε ότι υπάρχει στο κρέας, δεν την παίρνει κάποιος που κάνει μία vegan διατροφή. Με κανέναν άλλο τρόπο? Με κανέναν. Γενικά αυτή η B12 υπάρχει στους βολβούς. Okay. Υπάρχει στο χώμα στους βολβούς. Όταν τρώνε τους βολβούς τα ζώα okay, και την συνθέτουν στο σώμα. Οπότε πρέπει να παίρνει ένα συμπλήρωμα B12. Mm-hmm. Με ένα πολύ καλό σχεδιασμό δεν θα έχει πρόβλημα. Ωστόσο για μένα δεν είναι το βέλτιστο. Δηλαδή το βέλτιστο είναι αυτή η πολύ χαμηλή κατανάλωση που αντίστοιχα κάνουν στην Ικαρία. Δηλαδή έχουμε δει ότι και στις έρευνες που κάναμε και στην μακροζωία φαίνεται πως η μικρή κατανάλωση σε κρέας και ζωικά προϊόντα είναι beneficial, είναι πλεονέκτημα. Και κάποιος που δεν θέλει να φάει κρέας μπορεί να φάει ολοτελή. Μπορεί να φάει ψάρι, μπορεί να φάει αυγό, αλλά σίγουρα είναι μια σημαντική διατροφή η vegan, απλά θέλει πιο καλό σχεδιασμό στο να την ακολουθήσει κάποιος. Ξεκινάει ο τελευταίος κύκλος, γιατί έχω και μία νύφη που με περιμένει, που κατεβάσκεται και ωραία. Πάρα πολύ. Λοιπόν... Ένα τέρατο μπροστά από το αν πέρασε στη ζωή μου κάποια διατροφική διαταραχή... Όχι. Τύψη για μεγάλη απώλεια βάρους, δεν θέλουμε τέτοια τύψη. Σωστά? Όχι μόνο, ξέρεις, γιατί δεν είναι... Είμαι υπέρ στη γρήγορη απώλεια, γιατί καταλαβαίνω ότι δίνει κίνητρο σε κάποιον, αλλά πρέπει να δεσμευτείς λίγο, είναι σαν αυτό που λέμε πλένω τα δόντια μου. Καταλαβαίνεις, αν τα πλύνεις τα δόντια σου μία φορά για 10 λεπτά, δεν θα γλιτώσεις τον οδοντίατρο. Αν τα πλένεις ένα λεπτό το πρωί και ένα λεπτό το βράδυ, θα έχεις μια πολύ καλή οδοντική υγιεινή, οπότε... Ωραίο το γρήγορο αποτέλεσμα, αλλά να βλέπουμε την ουσία και όχι μόνο. Δηλαδή, πολλές φορές και λέμε γρήγορη απώλεια και πάμε να χαλάσουμε κάτι άλλο. Χαλάς το πεπτικό ή χαλάς το νοσοκομείο. Εγώ πάντως θα σας πω, που δεν έχω καμία σχέση με το αντικείμενο, ότι όταν έκανα δίαιτες, τα έχανα γρήγορα, τα έβαζα πάρα πολύ γρήγορα. Τώρα που κάνω τη διατροφή και την ακολουθώ και ένα διαστήματα τη σπάω, δεν βάζω τα κιλά όταν τη σπάω. Δηλαδή, δεν τα βάζω γιατί. Τα χάσα πάρα πολύ αργά και με πολύ κόπο. Άρα δεν συνεχίζω το κλειμό μου. Λοιπόν, τι όθω. Εντάξει, για τον κόπο που είχες. Εύκολο ήταν. Δεν αναγνωρίζεις το κόπο μου. Δεν μπορώ να γυμναστώ πολύ αυτή την περίοδο και θέλω να χάσω 4 κιλά. Σε πόσο χρόνο βλέπω αποτέλεσμα? Μπάστα, κορίτσι μου. Πάντως γενικά το πιο σημαντικό για την απώλεια είναι η διατροφή. Το πιο σημαντικό για τη διατήρηση είναι η άσκηση.
Οπότε μπορεί κάποιος να πετύχει απώλεια χωρίς να γυμνάζεται, αλλά για να τη διατηρήσει, μετά θα χρειαστεί να βάλει άσκηση. Οπότε θα μπορούσε να χάσει αυτά τα 4 κιλά, δίνοντας πιο πολύ έμφαση στο φαγητό της, και όταν έχει το χρόνο μετά να βάλει άσκηση για να τα διατηρήσει. Okay. Μόλις γέννησα και θέλω να μειώσω την επιθυμία για φαγητό. Θεωρώ ότι αυτό είναι τελείως μέσα στο μυαλό μας και είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω ποιος το έχει βγάλει, ότι οι εγκυμονούσες και οι λεχόνες τρώνε πολύ. Δεν ισχύει αυτό. Σας το λέω εγώ που εγώ τρώω. Είμαι δηλαδή, αγαπάω το φαγητό. Ζω για να τρώω. Όταν ήμουν έγκυος, δεν είχα καμία επιθυμία. Δεν είχα τα food cravings που λένε ότι μας μυρίζουν όλα. Δεν ισχύει αυτό πουθενά. Έτσι δεν είναι, συμφωνήσεις με αυτό? Δεν ισχύει, εκτός αν κάποια κοπέλα δεν έχει ρυθμίσει καλά τη γλυκόζη, δηλαδή. Α, έχω και μια τέτοια ερώτηση, κάτι ναι, γλυκόζη. Ναι, εξαρτάται από τα επίπεδα της γλυκόζης και την υπογλυκαιμία. Αλλά και εκεί, με ένα καλό σχεδιασμό ενός προγράμματος, ναι, μπορείς να μην έχεις αυτά τα cravings, ας πούμε, μέσα στην ημέρα. Δηλαδή δεν μου μύρισε ποτέ τίποτα, δεν ονειρεύτηκα ποτέ να φάω κάτι. Βέβαια δεν ισχύει αυτό για το θυλασμό. Όταν θύλαζα, πραγματικά, επειδή αντλούσε και πάρα πολύ ενέργεια και γενικότερα το παιδί από πάνω μου έπαιρνε, ήθελα να τρώω ζάχαρη, ζάχαρη, ζάχαρη και μόνο ζάχαρη. 11 κιλά είχα πάρει στο θυλασμό. Στην εγκυμοσύνη έβαλα 11, έχασα 8 και μετά έβαλα 11 όταν θύλαζα. Καταρχήν, λέει μια κοπέλα, λίπο στην κοιλιά, παίρνω πλέον γάλα χωρίς λακτόζη. Είδα διαφορά. Κάτι άλλο? Αυτό γίνεται. Ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Οπότε υπάρχει ένα ένζυμο στο πεπτικό σύστημα που λέγεται λακτάση. Αυτή διασπάει τη λακτόζη που έχει το γάλα. Μπορεί κάποιος να μην είναι δραστικό αυτό το ένζυμο. Οπότε να μην μπορεί να κάνει πέψη σωστή στο γάλα ή στο γιαούρτι. Εκεί απλά δεν βάζει γαλακτοκομικά ή τρώει το προϊόντα χωρίς λακτόζη. Αν κάποιος όμως δεν έχει κάποιο θέμα τέτοιο, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Οπότε είδε τη διαφορά και καλά έκανε και έβγαλε την λακτόζη από τη διατροφή της. Απλά δεν είναι μια γενική οδηγία. Okay. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να τη βγάλουμε όλοι. Εγώ την έβγαλα και δεν είδα καμία διαφορά. Ναι, κατάλαβες. Δηλαδή εξαρτάται. Αν όντως έχεις μια δυσανεξία, είναι μια πολύ σωστή κίνηση και θα δεις διαφορά, γιατί δεν θα έχεις αυτά. Καταφέρνεις να συγκρατηθείς σε αμαρτίες, κρέμα, γλυκό, πατατάκια? Όχι. Μπορώ να τρώω υδατάνθρακες στο βραδινό μου? Έχεις πει ότι δεν έχει σημασία αυτό. Δεν έχει σημασία. Επίσης, το βραδινό δεν παχαίνει. Δηλαδή, ό,τι ώρα και να φάμε μέσα στην ημέρα, ο οργανισμός κάνει ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή, η χημεία δεν αλλάζει. Φτάνει να μην κοιμηθούμε κατευθείαν, αλλά και πάλι και να κοιμηθείς κατευθείαν δεν επηρεάζει ότι θα γίνει το λίπος. Απλά δεν θα μπορείς να κοιμηθείς καλά, θα επηρεάσει την πέψη. Οπότε, είτε φας 12 η ώρα το βράδυ ένα γλυκό, είτε το φας 12 το μεσημέρι, είναι ακριβώς το ίδιο για το σώμα. Από τι όμως εξαρτάται αυτό? Γιατί έχει βγει καταρχάς τόσο μύθος ότι το βράδυ δεν τρώμε? Έχει βγει γιατί κάποτε κάποιος έτρωγε μία πίτσα για βραδινό. Ναι. Ναι, και είπε θα κόψω το βραδινό, έκοψε την πίτσα και δυνάτησε. Αλλά δεν φταίει η ώρα. Ναι, φταίει η πίτσα, παιδιά. Δεν σημαίνει ότι δεν τρώει πάλι να γάβαζες. Ακριβώς. Δηλαδή μείωσε κάποιος δραστικά ένα γεύμα. Ναι. Και το μεσημεριανό να έκοβε πάλι θα χάνε. Οπότε δεν έχει να κάνει τεχνικά με την ώρα. Απλά, αν καταναλώνεις υδατάνθρακες, καλύτερα να καταναλώνεις ολικής άλυσης. Οκ. Πες μου λίγο για το πρόγραμμά σου εδώ, το διαζώσεις όταν έρχεται. Κάποιος δεν φτάνει εκεί πέρα. Ναι. Τι έρχονται, οκ, και μετά. Έρχονται, κάνουμε ένα ιστορικό, ιατρικό ιστορικό. Κάνουμε την λιπομέτρηση ή τη μέτρηση του μεταβολισμού, αν κρίνουμε ότι χρειάζεται, και κάποιες άλλες μετρήσεις. Και μετά βγάζουμε το εξατομικευμένο πρόγραμμα που μπορεί να το παρακολουθήσει είτε μέσω της εφαρμογής είτε από κοντά. Αλλά όλη η προσέγγιση είναι βασισμένη στη διαφορετικότητα που έχουμε και στο διαφορετικό πρόγραμμα. Δηλαδή, αν θα έλεγα τα δύο πιο βασικά πράγματα για να πετύχει ένα πρόγραμμα, το ένα είναι να το κάνεις με ενθουσιασμό. Δηλαδή να ξεκινήσεις με όρεξη, δεν θα σε πιάσει κανείς, καταλάβεις, δεν είμαστε αστυνομία. Αλήθεια όμως είναι αυτό, άμα δεν το πάρεις με όρεξη στην αρχή δεν πρόκειται να πετύχεις ποτέ. Ναι, ακριβώς. Το δεύτερο είναι πάρα πολύ εύκολο. Καταλάβεις, δεν λειτουργεί η διατροφή όπως λειτουργούν οι δουλειές ή όπως λειτουργούν, ξέρω εγώ, το διάβασμα στο σχολείο. Όσο λιγότερο ασχοληθείς, τόσο καλύτερο αποτέλεσμα θα έχεις. Δεν πρέπει να το σκέφτεσαι συνέχεια,
πρέπει να κάνεις ένα σχεδιασμό και να το αφήσεις να εξελίσσεται μόνο του. Γιατί πολλές φορές τι γίνεται. Κάποιος δεν κουράζεται από τη διατροφή που κάνει, αλλά κουράζεται από την υπερβολική σκέψη πάνω στη διατροφή. Δηλαδή, χαλάει τόσο πολύ ενέργεια πάνω στο τι θα φάει και τι δεν θα φάει και αν είναι σωστό, που στο τέλος τον κουράζει όλη η διαδικασία. Οπότε για μένα αυτό να είναι εύκολο και να το κάνεις με ενθουσιασμό. Θα κάνω κάποιες ερωτήσεις εγώ. Θεωρείς ότι το πρόγραμμά σου είναι εύκολο για μια εργαζόμενη μητέρα η οποία δεν βάζω εμένα μέσα, γιατί είναι γνωστό ότι έχω βοήθεια, αλλά για μια μάνα που τα κάνει όλα μόνη της και για τα οικιακά της και εργάζεται και έχει τα παιδιά. Γιατί ρωτάω? Γιατί τα δικά μου μεσημεριανά τουλάχιστον δεν συμπίπτουν καθόλου με αυτά που μαγειρεύω για το παιδί μου. Που σημαίνει ότι πρέπει να δημιουργήσω δύο τελείως διαφορετικά γεύματα. Θεωρείς ότι είναι εύκολο να το ακολουθείς κάποιος? Θεωρώ ότι είναι πολύ εύκολο. Και εγώ θεωρώ, αλλά θέλω να. Όχι, θεωρώ πως είναι πολύ εύκολο να το ακολουθήσει και η όλη λογική είναι αυτή. Δηλαδή να προσαρμόσουμε όσα γεύματα μπορούμε περισσότερα, ώστε να γίνεται μία φορά να μαγειρεύει κάποιος και να μην αναλώνει το όλη μέρα στο να κάνει διαφορετικά, ας πούμε, γεύματα και να τον κουράζει αυτό. Οπότε ναι, στη λογική αυτό που είπα της ευκολίας και της πρακτικότητας, νομίζω ότι ναι, η διατροφή είναι πολύ εύκολη. Και η όλη φιλοσοφία και στην Ικαρία αυτό που λέμε, δηλαδή η διατροφή των κατοίκων που έχουμε μελετήσει και το έχουμε φέρει και στην πόλη, δεν ήταν πολύπλοκα, πολύπλοκες γεύσεις ή πολύπλοκα φαγητά, απλά φαγητά καλή πρώτη ύλη, αλλά σωστά οργανωμένα μέσα στην ημέρα, νομίζω. Σου αρέσει να τρως? Μου αρέσει, αλλά δεν το σκέφτομαι όλη μέρα, καταλαβαίνεις, δηλαδή. Οκ, θα φάω όταν είναι να φάω, να είναι νόστιμο το φαγητό. Ανήκει σε αυτού του ανθρώπου που θα πα για φαγητό και μπορεί να μην τα αγγίξει για ένα μισάωρο. Περνάει αδιάφορο πάνω στο τραπέζι. Ναι, ξέρεις τι έχει γίνει όμως. Είναι αυτό που λέω ότι έχουμε χάσει λίγο το μέτρο. Δηλαδή, πάει μια παρέα, καθόμαστε έξω. Το σημαντικό δεν είναι το τι θα φάμε. Το σημαντικό είναι να δεις και να συζητήσεις με τον άνθρωπο που είναι απέναντί σου. Συνήθως θα είναι με το κινητό. Ναι, κατάλαβες, δηλαδή είναι αυτό που λέμε η συντροφιά, και τροφή. Δεν είναι το φαγητό η ουσία, είναι ο άνθρωπος. Και θα φάμε και να είναι νόστιμο. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο, θα σου πω, μου αρέσει, αλλά θεωρώ πιο σημαντικό με ποιον θα κάτσω να φάω και να συζητήσω, παρά το ίδιο το φαγητό ακριβώς τι θα είναι. Μαγειρεύεις? Μαγειρεύω όχι όσο θα ήθελα. Κι εγώ. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αρχικά, εάν θέλετε να δείτε κάποιο podcast μας, βέβαια εγώ προτιμώ να με βλέπετε κιόλας, γιατί λίγο στην ομιλία μου τα χάνω, αλλά θα το φτιάξουμε. Αφήστε μας ένα σχόλιο από κάτω. Εάν θέλετε να ξαναδείτε το Δημήτρη σε κάποιο βίντεο, θα το ξανακάνουμε γιατί έρχομαι συχνά. Μπορείτε και εδώ κάτω στο YouTube, όσοι δεν έχετε Instagram, γιατί οι ερωτήσεις γίνανε στο Instagram. Όσοι δεν έχετε Instagram, μπορείτε να κάνετε κάποιες ερωτήσεις εδώ κάτω στα σχόλια και θα υπάρξει και part 2. Προς το παρόν σας αποχαιρετώ. Από κάτω θα βρείτε όλα τα στοιχεία του Δημήτρη, email, στο σελίδα και διεύθυνση για να δείτε εδώ πέρα που είναι στην Γλυφάδα και εμείς τα λέμε μετά. Καλησπέρα και πάλι εδώ. Σήμερα είναι ακόμα η δεύτερη μέρα. Μετά το διατροφολόγο είχα διάφορες δουλειές, είχα μια νηφική πρόβα. Επισκέφτηκα και λίγο το φίλο μου τον Νικό, το γιατρό, να κάνω μια επαναληπτική μεσοθεραπεία. Μετά πήγαμε για έναν καφέ, πολύ έτσι, ή μάλλον για ένα κοκτέιλ, πολύ last minute. Και επανήλθα, έβαλα την Κατερίνα για ύπνο, έκανα δουλειές μέσα στο σπίτι και τώρα φτιάχνω κρέπες. Αύριο είναι μια καινούργια μέρα και μια δύσκολη μέρα που θα σας πάρω και μαζί μου. Οπότε, see you later. Πού είσαι, καλέ κουτσομπόλα, Κιάρα? Κιάρα! Κιάρα! Prince. Catherine. Hello. Wake up. Αν είσαι έφηβη, τι θα με κάνεις, δηλαδή, θα με δέρνεις? 3 ετών, 7:35 το πρωί. Να καταγραφεί αυτό. Καλημέρα όλη μέρα, τι κάνετε, πώς είστε, τρίτη μέρα σήμερα. Τετάρτη είναι, τρίτη μέρα του vlog. Τι μου κάνετε, hello. Λοιπόν, κατάσταση χιλιών, τρίτη μέρα. Πάρα πολύ ωραία κατάσταση θα έλεγα. Δεν θα πάει πιο πολύ, σας το λέω. Ήθελα απλά σταδιακά να βάνω το 1 ml
του υλικού που είχα ανοίξει. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη. Μ' αρέσει πάρα πολύ, δεν το μετάνιωσα. Laura's Faces 1 στο Instagram. Η αγαπημένη μας Laura, πραγματικά τα ωραιότερα χείλη ever. Μην ξεκινάτε να ρωτάτε τις ηλίθιες ερωτήσεις εάν έχω τσακωθεί με τον Νίκο τον οικονόμου. Ο Νίκος ο οικονόμου και η γυναίκα του είναι οικογενειακή μου φίλη κολλητή. Προφανώς και δεν έχω τσακωθεί. Προφανώς και πρέπει να σταματήσουμε να έχουμε τις μικρότητες στο μυαλό μας. Η Λάουρα είναι μια κοπέλα η οποία θαύμασα εξ απανέκαθεν τα χείλη που έκανε και δεν νομίζω να πρέπει να οφείλω εξηγήσεις σε κάποιον. Πήγα, τη δοκίμασα, έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένη. Η μάνα παράλληλα δουλεύει εδώ γιατί η Κατερίνα έφαγε το πρωινό και έριξε το νερό. Ξέρετε πώς πάνε αυτά. Λοιπόν, κανονικά σήμερα θα μπορούσα να κοιμηθώ. Επέλεξα όμως να μην κοιμηθώ, επέλεξα να χαλαρώσω λίγο μέσα στο σπίτι μου, κάτι που δεν κάνω πάρα πολύ συχνά. Επέλεξα να πάω τώρα μία ώρα περπάτημα με τα σκυλιά μου και για αυτά και για μένα. Επέλεξα μετά να σας κάνω το Kids and Play Room που κυρίες και κύριοι είναι έτοιμο, δεν του λείπει τίποτα και θα έχετε ήδη δει εσείς, οπότε ανοίξτε κάτω το κουτάκι της περιγραφής γιατί το βίντεο αυτό έχει ήδη ανέβει. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Κάτσε λίγο να ξεσκονίσω την κάμερα από τις σκόνες. Μου φτιάχνει στο τέλειο νύχι, στο τέλειο σχήμα με το τέλειο χρώμα και εγώ μόλις θυμήθηκα ότι μόλις φύγω από εδώ θα πάω στο σπίτι μου με την κουμπάρα μου να φυτέψω γλάστρες στο μπαλκόνι. Νομίζεις ότι κάνω πλάκα, αλλά εγώ δεν κάνω. Θα φυτέψω πολλές γλάστρες στο μπαλκόνι. Πειράζει. Είναι ανθεκτικά πάντως. Αυτό μπορώ να σας το υπογράψω. Γι' αυτό άσε καλύτερα μην κάνουμε νουντ. Βάλε και το κόκκινάκι από πάνω, μαύρο μη σου πω. Και όλα τέλεια. Λοιπόν παιδιά, αποφάσισα να κάνω μακριά νύχια. Δείτε λίγο. Αυτό είναι πρωτόγνωρη κατάσταση για τα δεδομένα μου. Με έπεισε η κακούργα. Ωραίο. Νονά που είσαι? Ήρθες να φυτέψεις? Είσαι έτοιμη? Για χάρη. Αχ, Κατερίνα, πάμε να τη φωνάξω την Ρονά. Πάμε. Τρέχα. Να πάμε να βοηθήσουμε την Ρονά. Κάτσε. Πού πας εσύ καλέ? Πού πας? Πάμε στην Ρονά. Να δούμε τι σκαρφίστηκε. Τι φέρνει αυτή η τρελωρονά σου? Τι κουβαλάει? Συγγνώμη ρε Νονά, πες. Τι έχεις φέρει εδώ όλο το φυτόριο? Βουάου! Κατερίνα, τα πιο ωραία λουλούδια φέρνουν. Πω. Τα κουβαλήσεις? Τα κουβαλήσεις, Αλέκο. Ναι. Έλα, Αλέκο, πάμε. Πάρε τα. Ο κύριος. Δίβουρος, σε φιλήσω. Ο κύριος. Αρχή μίλησέ μας λίγο, από πού τα έφερες όλα αυτά, να το ξεκινήσουμε από εκεί. Μία βόλτα στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, πού? Ο κήπος της Φάρμας, Καλαμαριά. Απέναντι τον Άγιο Παύλο το νοσοκομείο. Κάτσε όμως, το Instagram αλλιώς το λέμε, Flower Company. Ναι. Α, Flower Company, SKG, τα παιδιά. Το κήπος της Φάρμας είναι το λαϊκό. Το λαϊκό είναι για μας, για τους Κυλκισιώτες και τους Θεσσαλονικιούς. Το Flower, το Flower Company.sKG είναι για εσάς, τους Αθηναίους. Φωνάζεις κάποιον γειτονά? Σ' αρέσουν τα λέλουδα που έφερε η νονά σου? Ναι. Είναι φανταστικά? Ναι. Ναι. Θα έρχονται οι μελισσούλες? Ναι. Βάλε ένα χεράκι τώρα, Κατερίνα. Βάλε ένα χεράκι τώρα. Ναι. Πού? Πω κάτι, κουμπάρα. Τι στολίδι δίνουμε στις 17 του Ιουνίου, πες μου. Ναι. Τι λες, Κατερίνα? Καλό κομμάτι. Μην πατάς τα χώματα, τι λες? Να σου δείξω σπίτι σου. Για να δείξα μου το σπίτι σου, να σου πω κάτι, Κατερίνα. Η νονά είναι πολύ τάλαντη. Πού είναι η μύγα? Έχεις μίξα, φέρε χαρτομάτι να σκουπίσω. Πού είναι η μύγα? Τι θα κάνει η μύγα? Θα τη διώξω, πήγε να φέρεις χαρτομάτιλο. Μουλάν, όχι κουκλάν, μουλάν. Εσύ είσαι το κουκλάν. Όχι μουλάν. Μουλάν, εντάξει. Μην τα πειράξεις τα φυτάκια πίσω, θα τα βάλει η νονά στις γλάστρες. Λοιπόν, η νονά που λέτε, παιδιά, είναι πολύ τάλαντος άνθρωπος. Από πολίτρια. Στις λάσπες και στα χώματα σε έχουμε, κορίτσι μου. Γιατί μπορείς παντού. Να πάρει
Ποια θα πάρει τέλος πάντων αυτή η συμπεθέρα? Συμπεθέρα Κατερίνα, άκου. Κάλμαρε λίγο. Γιατί τέτοιο στολίδι ξέρεις. Θέλω να δείξω τις τέχνες σου. Τις μαγικές σου ικανότητες. Έναν κόλο βλέπετε βασικά, καλοσχηματισμένο. Έλα. Έλα λίγο Αλεκό, με τις λεβάντες σου, τα σπαράγγια σου, τα δενδρολίβανα τα οποία θα τα χρησιμοποιούμε και στην μπριζόλα. Αλίμονο. Αφού τα φυτέψαμε άλλωστε. Αν φάτε μπριζόλα από τα χέρια της, τώρα σας φέρνω εγώ δενδρολίβανα, αγάπη μου, από το πατέρι. Ξέρεις ποιο είναι το επόμενο πλάνο που θα κανονίσω να έχεις εδώ? Ξέρω. Είσαι μέσα στο μυαλό μου. Μπάρμπεκιου. Ποιος θα ψήνει, δεν ξέρω. Είσαι και ψήστης. Λοιπόν, έχω το φυτευτή, το γητευτή, το ψήστη. Έναν με κάβα να βρεις. Γκόμενο. Ο θείος της. Α. Όχι μόρι γκόμενο. Το μυαλό σου μόρι στον γκόμενο. Σκάσε πια γκόμενο και γκόμενο. Εφαγώθηκες με τον γκόμενο. Εσύ δεν μιλάς. Δεν μιλάω. Δεν θέλω γκόμενο με κάβα, όχι. Μας κάνει το κτήμα γιατρίδης. Κάθε βράδυ συντροφιά. Τι? Θα γίνεις αλκοολική. Είμαι αλκοολική, δεν χρειάζεται να γίνω. Αυτές πήραν καφέ και εγώ πήρα άπερολ. Τι σας λέει αυτό? Όλα καλά μαζί. Όλα καλά. Παρ' όλα αυτά η φίλη μου η Ντόρα πια δεν φέρνει γλάστρες, φέρνει μόνο αλκοόλ όταν έρχεται για επίσκεψη. Τυχαίο. Δεν νομίζω. Τι δεν θες άλλο? Πέτρο από τον πουλίδι δεν θες άλλο σούπα? Τι θες? Αυτό δεν θα το φάω, συγγνώμη, είμαι κάδος, αλλά αυτό δεν θα το φάω. Γιατί είναι ωραίος τραχανασπιτικός? Όχι, δεν θέλω τραχανασπιτικός τώρα. Μαύροι κλέφτες, γεννήσιμα. Δεν ξέρουμε να μιλήσεις, για πες. Μαριάννα, το αγούδα να χορεύουμε εμείς. Είναι ρούλα, πόλεμο το βράδυ, τρακύρι. Πολύ με ρούλα, πόλεμο το βράδυ, καραούλα. Καραούλα, όχι καρακύρι εγώ. Χαρακύρι εσύ! Θέλω να στο πω ότι άνοιξε. Μετά... Με φόβο καλό με το ψωμί με... Φόβο τραγούδι. Μπράβο σας! Εγώ σας είπα ότι έχει πολλά χαρίσματα. Έχει πάρει για βαρύδιο το κουκλάκι, το οποίο ζυγίζει 0,242 γραμμάρια. Ένα. Α. Δύο. Ναι, για πες. Τρία. Έλα να κάνουμε push-ups, push-ups, push-ups. Α, η Κατέρα το ξέρει αυτό το τραγούδι. Βρίσκω ασκήσεις για τα παιδιά σας. Κατά βάση δεν θα γυμνάσεις τον εαυτό σου για το γάμο. Δύσκολο. Πάνω άλλη άσκηση. Όταν το πάω εδώ πέρα, εκείνο που μίλησε. Τι ήταν στο σκυλάκι. Με τον Μποντζάι πέθανα να ξέρεις. Όλα είναι τέλεια. Επόμενη άσκηση. Επόμενη άσκηση. 7, 8, 9, 10. Ωραία, τώρα άλλη άσκηση. Κρατάμε το κουκλάκι και πάμε. 1, 2, 3, Μαριάννα δεν την πελιάζουμε. Και Μαριάννα κάνει παρέλαση. 4, πάμε. Γεια σας και μέσα στην τρούλα του Σαββάτου εγώ θυμήθηκα ότι κάνω και ένα vlog. Γεια σας, τι κάνετε? Πέμπτη σήμερα και είναι η τέταρτη μέρα που έχω κάνει τα χείλη μου και πραγματικά μου αρέσουν πάρα πολύ. Εδώ σε λίγο θα φύγει και το σημαδάκι και το πρίξιματάκι και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη, δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ το αποτέλεσμα. Το λέω απλά γιατί κάνω update το τελευταίο διάστημα μέχρι να ξεπριστεί όλο το αποτέλεσμα. Λοιπόν, είμαστε στο Gender Belly Makeup Academy. Έχουμε καλεσμένη την Σάσα Νικόλινα, μια γνωστή global makeup artist, και έχουμε και workshop μέσα με κάποιους επαγγελματίες οι οποίοι δεν ξέρουν ότι εγώ γυρίζω vlog. Να πω ότι οι παρουσιάσεις έχουν τελειώσει και επειδή λίγο επειδή ήμουν ενθουσιασμένη, λίγο επειδή παρακολουθούσα το workshop, δεν έχω κάνει τίποτα σε vlog. Θα το δείτε αύριο αυτό, γιατί θα είναι και αύριο μαζί μας. Αλλά πάμε λίγο να δούμε τα κορίτσια μέσα. Με ακούτε? Μίλησέ μας λίγο για σένα. Όχι, μη μας μιλάς. Άσε να μιλήσουμε εμείς. Εντάξει. Με ακούτε. Πείτε μας. Είσαστε πάρα πολύ όμορφη, κυρία Χαρτσά. Τι τρώγατε? Τρώτε κιόλας? Τελειώσαμε, τώρα πίνουμε. Το πίνουμε μ' αρέσει. Εσύ? Εγώ ετοιμάζομαι να γίνω νύφη. Όταν βρεις το γαμπρό, πες και σε μένα να με βρεις και εμένα ένα καλό παλικάρι, γιατί δεν το βλέπω. Έλα που γκρινιάζεις, θα τον βρεις και σένα. Ωραίο, μ' άρεσε αυτό, ήταν πολύ αισιόδοξο. Εσύ? Μου πρόταση δεν σ' άρεσε. Ποια ήταν η πρότασή σου? Δεν σ' άρεσε η δικιά μου. Ποια ήταν η πρότασή σου? Σου είπα πριν. Θύμησέ μου. Α, δεν μπορώ να πω. Ελληνικέ μου άντρα. Δεν μπορώ. Γιατί μου αγάζω ελληνικά μάτια. Προσπαθώ να τα φτιάξω. Shiny μπάζα. Τι είναι το shiny μπάζα? Άσε μη ρωτάς.
Λοιπόν, έχουμε εδώ τα κορίτσια που κάνουν το workshop τους. Εσείς εδώ, γεια σας! Τι μας λες, αγάπη? Μη ρωτάς, δεν είναι. Είναι το φαινόμενο, είναι γενικό κακό εδώ μέσα. Γεια σας! Τι? Ζήνα του make-up artist, όμορφες γυναίκες. Πραγματικά. Εσύ, αγάπη μου. Περιμένω να ετοιμαστώ. Η Φιλίνα που είναι? Ποια? Πήγα να το πιάσω, να ξέρεις. Η Φιλίνα που είναι? Τώρα έρχεται. Αχα. Το που κάνεις ένα world, αν δεν ενδιαφέρεται κανένας, sorry. Εδώ τα κορίτσια. Τι κάνετε? Θυμήθηκα ότι κάνω vlog, μην δίνετε σημασία. Πάρα πολύ ωραία. Θα έρθω μετά, στο μετά. Ριμπάζα, μίλησέ μας. Τι να σου πω. Ότι το πρώτο πράγμα που σου έρχεται. Αβοκαντούλες. Άλλο. Τι ωραία περνάμε σήμερα εδώ. Περνάμε ωραία, η αλήθεια είναι. Λίγο αλκοόλ να είχαμε. Να είχαμε, θα το χρειαστούμε σε λίγη σε μισή ώρα σίγουρα. Πού είναι το, πού το έχουμε, εγώ πρέπει να πάω στο μουστάκα. Βγάλε το. Στο μουστάκα. Σκέτο έτσι, τέτοιο σκέτο. Τι? Σκέτη βότκα, έτσι χωρίς κάρτα. Ποια βότκα, μωρή? Τι άλλο να μιλήσεις? Κρασιά και βότκα είσαι. Όχι, γιατί περιμένω τη Βανέσα να μου πει ακριβώς τις λεπτομέρειες. Τι συνέδρο μου. Αλλά μπορώ να σου παραγγείλω και κοκτέιλάκι. Όχι, δεν θα πιω άλλο κοκτέιλάκι. Χθες πια 4 και σήμερα το πρωί ξύπνησα. Συγγνώμη, θα βγούμε μετά, δεν θα πιούμε. Πες μου ένα βράδυ που δεν πίνουμε. Όχι, μου λες να πιω όλο σήμερα. Μόνο που η ώρα είναι 4:30. 5 θα βγούμε. Ναι. Να μην ξεκινήσουμε. Όχι, πάω στο παιδί μου εγώ τώρα. Στεφάνη μου. Δεν το πιστεύω, δεύτερη φορά γίνεται. Κορφούνται πάρα πολύ γρήγορα σαν πρώτο βήμα ενυδάτωσης. И желательно, конечно, выбирать какую-нибудь легкую сыворотку, эссенцию, эмульсию. Ιδανικά είναι να επιλέξετε σε αυτό το στάδιο κάποιο νωρό, κάποιο essence, κάποιο emulsion. Σε παρακαλώ, ποιον θα καλέσεις στη βιλίτσα σου? Το στάδιο του ξένου. Ποιος είναι ο στάδιος του ξένου? Καλέ, δεν ξέρετε τον τσιγάρο, τον τρελό, τον ωραίο, τώρα αλήθεια. Ωραίος είναι. Κούκλος. Είναι ο αρενόφος, ο ωραίος, που μπορεί να φοράει ό,τι φοράει. Μα κάνε με βλέπει ο στάδιος για τα σπίτι μου, που μπορεί να μην έρθει. Ωραία, γιατί ο στάδιος όσο θα βλέπει τα vlog μου, για σένα. Δεν μου λες. Ταούλι είναι τεχνίδι. Δεν μου λες, εσύ ξεκινάς ή ξεκινάμε όλοι. Έχει σημασία αυτό που σου έκανα. Θα το ξεκινήσω στο τελειά. Ένα κινητό να το κάνει. Εγώ θα πάω στο κινητό σπίτι. Ένα κινητό να το κάνει. Δεν μου λες. Αντωνίτσα μου, Αντωνίτσα μου, άκουσε με το κορίτσι μου. YouTube κανάλι θα κάνουμε. Θα κάνουμε. Θα είναι πρώτη και θα κάνουμε. Θα είναι πρώτη και θα μου τα μάθω κιόλα. Μη χαίρεσαι. Από πίσω μου θα σε τηλέφωνο όλη την ώρα. Και δεν μου λες μαζί τη θα φτάνει. Κοίτα, δεν το θέλω να το πω, αλλά ναι, να μην μου κάτσει. Εγώ δοκίμασα να έχω πάντως. Το χρονόμετρο θέλω να δω. Έλα, πάρε. Άμα δεν μου πάρει το χρονόμετρο. Να σου πω κάτι, κάτι ένα πράγμα μου έμεινε. Πάρε. Να δείξω. Το χαράκι το τουλάχιστον αυτό. Τουλάχιστον μας έμεινε αυτό. Ωραία, ενώ πώς είναι αυτό. Να τον δείξω να λίγο. Για να έχεις την αντίδραση στο vlog θέλω, το χρυσές. Δεν σ' άρεσε αυτό. Συγγνώμη, μωρή. Είναι τσιγκάνος, ωραίος, έχει και τα... Αγαπώ αυτό το φρύδι. Αντού. Κάτσε λίγο, αυτό είναι αρενοπό φρύδι. Κούκλ. Θα έρθει σπίτι μου, παιδιά. Θα έρθει σπίτι μου. Στη βίλα μου, στη Σαλαμίνα θα έρθει. Για να το διαβάσω. Συνεχίζει στη βίλα μου, στη Σαλαμίνα, νομίζω ότι κάμια μέγιστα νου. Αυτή τη βίλα θα πάω. Ελάτε, είπα και πισίνα, θα το κάνουμε έξω. Αλήθεια σα λέω. Εγώ πρέπει να βάλω τουαλέτα το 19 το πρωί. Εγώ αυτό το vlog το κλείνω τώρα, γεια. Και τι θα κάνουμε, πέρα από το ότι θα καλουργήσουμε, τι άλλο θα κάνουμε. Θα πούμε, θα πάμε να πούμε. Δεν έχω ξανά την πόλη σας, όχι. Ναι, κοίτα μην έρθω μόνο για τα χρήματα. Τι έγινε, κορίτσια? Εσύ, όλα καλά? Είπα να βλογκάρω λίγο. Καλά έκανες, γιατί τώρα τελευταία το έχω καταλήξει αυτό το επάγγελμα. Το άθλημα, πού είμαστε, διαφορετικό? Λοιπόν, η Άννα Μαρκούτη, παιδιά, δεν νιώθει άνετα με τις κάμερες. Συγγνώμη που σας το πω. Συγγνώμη, πνίγεται, για μιλάτε. Αλλά να ξέρετε ότι
Πάρα πολύ σύντομα έρχομαι στη Λάρισα. Δεν το έχετε ήδη καταλάβει. Για το μόνο πάει το πρόγραμμα. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, όταν πάω στο σπίτι, θα σας πω το πρόγραμμα της Λάρισα γιατί σας περιμένουμε όλους. Ωραία. Κάνε μας και εδώ μια βόλτα με ποιους είμαστε και τι κάνουμε. Θέλουμε ενημέρωση τους πρώτα. Sasha, you like Greece? Yes, I do. You're gonna come again? Yes, of course. And where are we gonna go? Where? Where? Esa. Where are we gonna go? Work. No, Mykonos. 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 Erodos. Santorini. Santorini. Okay, very good. Λοιπόν, σε περιμένει. Κρήτη. Παρεξηγείται ο ένας, παρεξηγείται άλλος, σχέση με ρε Ιωάννα. Γεια σας παιδιά, Κυριακούλα σήμερα, έχει πάρα πολύ κρύο έξω. Άνοιξη είπε, μέσα Μαρτίου, έχει... χιόνιζε χτες το βράδυ, αυτό θέλω να πω μόνο. Και εγώ με την Κατερίνα είμαστε στο σπίτι, είναι απόγευμα και Κατερίνα κοιμήθηκε απόγευμα από τις 4 μέχρι τις 6.30, καταλαβαίνεις τι θα πει αυτό για μένα. Και τώρα παίζουμε εδώ πέρα ένα παιχνίδι πολύ δημιουργικό και παράλληλα μαθητικό, το οποίο μας στείλανε κάποιοι, ήρθε στη σχολή, το βρήκα εκεί. Θα σας πω σε λίγο τι είναι, γιατί δεν γνωρίζω ακριβώς. Πάντως, έχουμε εδώ πέρα αυτό. Ναι, βέβαια, θα παίξουμε και πλαστελίνη. Είναι αυτό εδώ πέρα και κολλάμε τις κάρτες. Πρι διατροφική ημέρα σήμερα, κυρίες και κύριοι, και θα το ρημάξω βέβαια το πρωί, να πω ότι έφαγα αυτό που είχα στο πρόγραμμα. Γιαούρτι, αυτό που έχω γενικά εννοώ στο πρόγραμμα, γιατί ξαναλέω την free μέρα σήμερα. Αλλά το μεσημέρι είχα φίλους στη Βανέσα, τον Δημήτρη κλπ. Οπότε φάγαμε σαβούρα και με σαβούρα καταλήγει αυτή η βραδιά. Λοιπόν, θα κλείσω αυτό το vlog με κάποιες ερωτήσεις που αφορούν τα χείλη μου. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι πολλές οι ερωτήσεις που βλέπω συχνά, συνέχεια σε Q&A και τέτοια. Και λέω να το, να τα πούμε εδώ. Λοιπόν, παιδιά, τα χείλη μου έχουν 1,4 ml η αλουρονικό, το οποίο σε άλλα πρόσωπα μπορεί να έδειχνε περισσότερο, σε άλλα λιγότερο. Αυτά εδώ τα κοκκινίσματα φεύγουν εννοείται με τον καιρό. Περίπου μία εβδομάδα κάνει όλο να ξεπριστεί και να φύγουν και οι τύπου μόλοπες κλπ. Έβαλα πρώτα πριν ένα μήνα 0,5. Μετά από 10 μέρες έκανε επαναληπτικό τη δοσολογία μου, έβαλα ακόμα λίγο 0,5 και μόλις το απορρόφησα έβαλα άλλα 4 ml. Δηλαδή έχω άλλα 6 ml τα οποία θα χρησιμοποιήσω μετά από καιρό, γιατί θεωρούσα ότι δεν, ότι ήθελα τέλος πάντων λίγο ακόμα. Λοιπόν, επειδή πάρα πολλοί με ρωτάτε και έχω πει και στο προηγούμενο βίντεο, αρχικά να πω ότι εγώ στα 33 μου χρόνια αποφάσισα να το κάνω για πολλούς και διάφορους λόγους. Θεωρώ ότι, σε κάποιες περιπτώσεις κάποια μικρά κορίτσια εν μέρη κάπου νιώθω ότι όντως αν είναι, για να μην ακουστεί λάθος, εάν νιώθουν κάποια ανασφάλεια που όντως μπορεί να υπάρχει κάτι το οποίο δεν τους αρέσει τόσο πολύ, μπορεί και να ξέρεις, σκεφτόμουν να... Okay. Αλλά γενικά θεωρώ ότι είναι ένα κίνημα και γι' αυτόν τον λόγο τοποθετούμε ξανά και ξανά και λέω ότι εγώ έφτασα 33 χρονών και δεν το λέω από άποψη ηλικίας, ότι είμαι μεγάλη, εννοώ από άποψη ηλικίας που πια έχω, θεωρώ 100% την κρίση να το κρίνω για τον εαυτό μου, εάν είναι λάθος ή σωστό, για τον εαυτό μου. Και δεν το μετάνιωσα καθόλου, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη με αυτό, δηλαδή θεωρώ ότι αν απορροφηθεί και φύγει θα πάω να ξαναβάλω την ίδια ποσότητα. Το έκανα στην Laura's Faces 1, επειδή πάρα πολλά τα μηνύματα, ήμαρτων δηλαδή, για το αν τσακώθηκα με τον Νίκο. Ο Νίκος είναι φίλος μου, οικογενειακός μου φίλος, φίλος κολλητός και η γυναίκα του το ίδιο. Δεν τσακώθηκα με τον Νίκο, δηλαδή... πραγματικά θεωρώ, αν τα σκέφτεστε πολύ μερικές αυτά που ρωτάτε, ανέκαθεν παρακολουθούσα πολύ καιρό την Λάουρα, θεωρώ την, τη θαυμάζω για, αυτό το, για αυτή την Russian Lip τεχνική που κάνει και είχα πει ότι αν ποτέ κάνω χείλη, στον εαυτό μου το είχα πει, δεν νομίζω να πρέπει να το πω σε κάποιον άλλον, δηλαδή ήμαρτον. Ο Νίκος παραμένει φίλος μου, κάνει και τα μπότοξ μου και έτσι μεσοθεραπείες μου και είμαστε κολλητοί φίλοι και δηλαδή το θεωρώ απαράδεκτο να περνάει τέτοιο πράγμα το μυαλό σας. Πόσο μάλλον όταν δείχνω χείλη στο καπάκι με τον Νίκο για καφέ και συνεχίζετε και αναρωτιέστε αν έχω τσακωθεί εγώ με τον Νίκο. Η πιο συχνή ερώτηση είναι για το αν πονάει. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ είμαι γενικά ανέστητη, έχει αποδειχθεί με τον πόνο, ειδικά στο πρόσωπο, δεν καταλαβαίνω. Εντάξει, τελείως ανώδυνο δεν είναι. Από το 1 έως το 10 βαθμό πόνου θα έλεγα 3. Να πω βέβαια ότι η
Λάουρα χρησιμοποιεί μία κρέμα, η οποία μάλλον είναι μία λυφή την οποία την έχουν φτιάξει σε κάποιο φαρμακείο, δεν ξέρω. Δεν είναι πάντως ούτε ξυλοκρέμου, ούτε καμία έμλα κλπ. Είναι μία κρέμα η οποία με το που ακουμπάει πάνω σου μου βιάζει όλο σου το είναι. Δηλαδή, μια μέρα πήγε στη γλώσσα μου και δεν ένιωθε τη γλώσσα μου. Να πω όμως ότι μου βιάζει το πρώτο στρώμα του δέρματος. Δηλαδή, δεν νιώθεις το τσίμπημα όταν μπαίνει μέσα και η βελόνα και το υλικό. Προφανώς και όλο και κάτι αισθάνεσαι, δεν είναι δηλαδή τελείως ανώδυνο. Εάν ξαναέκανα αυτό το πράγμα, όχι εάν, όταν θα ξανακάνω αυτό το πράγμα, σίγουρα θα την ξαναεπιλέξω. Είναι πολύ καλή επαγγελματία. Πήγαμε πολύ μεγάλο άγχος, κυρίως για τον πόνο και για τις βελόνες. Με ξεάγχωσε κατευθείαν. Πιο πολύ δηλαδή με ενόχλησε το άγχος μου παρά η ίδια η βελόνα. Να πω ότι το υλικό που χρησιμοποιεί είναι το Revolax και έχει μέσα, όπως τα περισσότερα, λιδοκαίνη, που σημαίνει ότι μετά από το δεύτερο τρίτο τσίμημα έτσι κι αλλιώς έχει αναισθητικό μέσα, οπότε μου διάζει λίγο έτσι κι αλλιώς. Κυρίως μπορώ να πω ότι με πόνεσε η κάτω, η καρδούλα, δηλαδή εδώ το κέντρο κάτω και λίγο εδώ τα πλαϊνά. Η καρδούλα που λένε ότι πονάει τόσο πολύ, δηλαδή το κέντρο, δεν πέθανα. Αυτά επιτοπλίστων. Αυτές είναι οι πιο συχνές σας ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολλά θετικά σας μηνύματα, ότι σας αρέσει το αποτέλεσμα πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν μου είπε μέχρι τώρα σχεδόν κανένας ότι ναι, δεν του αρέσει. Κάνα δύο έτσι για το γαμώτο που δεν με πείραξε. Απλά ήταν fake profile, ξεκάθαρα. Κράξαν, αλλά γενικά ήξερα ότι μπορεί να υπάρχει και αυτό. Δεν με πείραξε καθόλου. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, κάπου εδώ θα λήξει αυτό το vlog. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν άλλη μια εβδομάδα μαζί μου. Το επόμενο βίντεο είναι μακιγιάς και ευελπιστώ μετά πραγματικά την άλλη Τετάρτη να δείτε επιτέλους home tour που τόσο περιμένω. Η αλήθεια είναι ότι όλο το σπίτι είναι έτοιμο, έχουν έρθει και τα φυτά. Μέσα στην κρεβατοκάμερα περιμένω έναν καθρέφτη που είναι πώς και πώς να σας δείξω και κατά τα άλλα έχει ολοκληρωθεί το σπίτι αυτό. Λοιπόν, όσοι είστε καινούργοι σε αυτό το κανάλι, καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι η Γιώτα. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe φεύγοντας και πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις για όταν ανεβάζω κάτι καινούριο. Κάνω σχεδόν κάθε εβδομάδα vlog και κάνω make-up θα έλεγα, αλλά έχω καιρό να κάνω make-up, αλλά αυτό κάνω κανονικά, make-up κάνω, hello. Κάτω στο κουτάκι της περιγραφής θα βρείτε και όλες τις πληροφορίες για τα υπόλοιπα social media μου. Σας αγαπώ πάρα μα πάρα πολύ, ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα μαζί μου και τα λέμε στο επόμενο μου βίντεο. Calm you down cause you've been acting reckless. Flood the ring and I bust down the necklace. Doesn't mean a thing, just know I spend it. Doesn't change a thing, just know I spend it on you. Get you Louis if you want it, no that's nothing, no. You can tell me that it's something but